85 χρόνων άνθρωποι. Ο κ. Αναστασιάδης μας είπε, επιλέξτε. Είμαι εδώ για να σας πω αλήθειες. Και θα πληρώσουν οι ένοχοι της ληστείας των τραπεζικών αξιογράφων, θα πάνε φυλακή και θα επιστραφούν τα κλοπημαία πίσω στους δικαιούχους. Πριν 10 χρόνια. Κατάφερε ο κ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπαρπάξει και την ψήφο των περισσότερων. Γι' αυτό που ζητούμε από εσάς τους υποψηφίους, με εντυμότητα να μας δείτε στα μάτια, να δείτε αυτόν τον λαό που την οπαθεί, που έχει θυσιαστεί για να σωθεί η Κύπρος, μας έχουν θυσιάσει εν γνώση τους με σενάριο και σκηνοθεσία. Πείτε μας αλήθειες και με ποιον τρόπο. Έμπραχτα όμως θα μας στηρίξετε για να υπάρξει αποζημίωση σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αδικηθεί κατά φορά τα τελευταία 10 χρόνια από αυτό το παρακράτος. Πάντα το λέω. Ότι ήταν και είναι παρακράτος, είναι ένα κλέφτο κράτος και ένα ψεύτο κράτος. Και γνωρίζει το θέμα όμως, όντως. Ναι, τον είδαμε τον κύριο Μαυρογιάννη και εμείς και ο Άδωνη είναι συγκουρεμένοι. Κύριε Μαυρογιάννη, μας αναγκάσαν να διακόψουμε τις κουβέντες των παιδιών μας. Ορισμένα ερωτήματα, τα οποία θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να απαντηθούν στην αποψινή τηλεμαχία. Είτε σας ρωτήσουν, είτε δεν σας ρωτήσουν, παρακαλούμε όπως απαντήσετε αυτά τα ερωτήματα, διότι είναι γέροι. Να σας πω, δεν νομίζω ότι η τηλεμαχία θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Είναι βέβαιο ότι εσείς ως άνθρωποι και ως πολίτες είσαστε δυσπραγούντες, έχετε δημιουργεί, έχετε υποστεί αδίκως και χωρίς να έχετε καμιά ευθύνη τις συνέπειες καταστάσεων που μας ξεπερνούν. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα τουλάχιστον απόδοσης δικαιοσύνης και ενός αισθήματος δικαίωσης τους ανθρώπους. Α, δεν μας αφήνεις. Ναι ρε κουμπάρε, συμφωνώ. Όχι, μα είναι το Ταμείο Αλληλεγγύης, κύριε Μαυρογιάννη. Μέσα στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Κάνετε μια μελέτη με πόσα εκατομμύρια μπορούν να πληκοδοτηθούν.